Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σε εσάς και στην πανέμορφη και αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Πόσο καλά ξεκίνησε η μέρα σας, γιατί σας ακούω και ευδιάθετο. Γιατί δεν είναι ευδιάθετο. Δεν ξέρω. Όταν κάνεις κάτι γιατί και το κάνεις συνειδητά, ναι, και νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, αναλαμβάνεις και το κόστος και το ρίσκο. Η ζωή αυτή είναι ομορφιά. Θεωρείτε, δεν ήταν, συγγνώμη τώρα, δεν ήταν λίγο βαριά κουβέντα, όταν δηλαδή το να μιλάτε για δολοφονίες ανθρώπων, είναι λίγο βαριά κουβέντα. Κοιτάξτε, τώρα μιλάω με δύο δημοσιογράφους που θεωρώ ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά γράμματα. Έτσι. Και ξέρουν και τα νοήματα. Όταν ακούσει κανείς την ομιλία, mm-hmm, και λέει η ομιλία, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ σας θεωρώ ανθρώπους ευσυνείδητους. Mm-hmm. Μετά τους λέω ότι είναι δολοφονικές οι πολιτικές. Δολοφονούνται άνθρωποι, είπατε. Δολοφονούνται άνθρωποι, είπατε. Δολοφονούνται άνθρωποι, mm-hmm, στο πλαίσιο αυτό. Και μετά πάνω στην ένταση υπάρχει αυτή η διατύπωση. Mm-hmm. Λοιπόν, που λέτε. Ναι. Αυτό ήταν το νόημα που βγάζει κάποιο. Ναι, όχι, εγώ δεν κολλάω. Να πω τους βουλευτές, οι βουλευτές ασκούν εξουσία. Ναι. Οι πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση είναι δολοφονικές. Κύριε Κορουμπλή, γιατί δεν θα κολλήσω. Προσέξτε με λίγο. Που ζείτε, μέσα σε αυτούς που χάθηκαν άδικα, ναι, χάθηκε και ένας αδερφικός μου φίλος. Mm-hmm. Κύριε Κορουμπλή, δεν θα επιμείνω στην... Και, προσέξτε, και καλά προσέξτε. Οι επώνυμοι, εμείς οι επώνυμοι. Ναι. Όταν πάθουμε κάτι. Ακούστε με λίγο. Είναι η κραυγή της μάνας που με παίρνει με ένα τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Κουρουμπλή, το παιδί μου. Ναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Κουρουμπλή. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ωστόσο, ναι, επιτρέψτε. Εγώ λοιπόν έχω μέσα μου φωτιά. Έχω μια αγανάκτηση. Ακούστε, κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε. Πρώτον. Σε αυτό που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε λίγο, δεν σας βγάλαμε εδώ για να σας σταυρώσουμε. Θέλουμε να συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που περιγράφετε. Δεύτερον, προφανώς είναι προφανές και είναι διαρκείας άποψη εδώ στην εκπομπή ότι εσείς που είστε στη Βουλή, όλοι, δεν μιλάω για σας προσωπικά τώρα, μιλάω για όλους όσους είστε στη Βουλή και προσωπείτε το και είστε εκλεγμένοι ως καλύτεροι από εμάς. Είστε οι εκπρόσωποι ενός λαού και αντίκειμαι στο επιχείρημα ότι η Βουλή είναι καθρέφτης κοινωνίας. Όχι, δεν είναι καθρέφτης κοινωνίας η Βουλή. Είστε οι καλύτεροι μας, υποτίθεται εκεί πέρα μέσα, και σας έχουμε βγάλει για να μας καθοδηγείτε. Έτσι, όχι για να καθρεφτίζετε ό,τι χάλι έχουμε εμείς από κάτω. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, κύριε Κουρουμπλή, στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι δεν κολλάω δηλαδή στο δολοφονήσατε ανθρώπους που είπατε πάνω στην ένταση εκεί με τον κύριο Μαρκόπουλο. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Την ώρα της ομιλίας σας είπατε δολοφονούνται άνθρωποι. Αυτό δεν είναι μέρος του λόγου. Είναι βαριά κουβέντα αυτό από μόνο του. Το ότι δολοφονούνται άνθρωποι. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Πρώτον, στα 20 χρόνια μου στο Κοινοβούλιο, mm-hmm, ποτέ δεν θα βρείτε προσωπική αναφορά αυτού του χαρακτηρισμού κατά συναδέλφου οποιασδήποτε παράδειγμα. Εγώ ποτέ δεν είπα προδότη ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτοί όμως με είπαν προδότη. Γιατί ψήφισα μια συμφωνία που εγώ θεωρούσα ότι ωφελεί την πατρίδα μου. Mm-hmm. Διότι δεν με ανάγκασε κανένας να το κάνω. Mm-hmm. Έχω μάθει στη ζωή μου να υπερασπίζομαι τις απόψεις. Mm-hmm. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση και μετά από 2 χρόνια έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας, mm-hmm, που στο κάτω-κάτω είτε συμφωνείς μαζί του, mm-hmm, είτε δεν συμφωνείς, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι εκλεγμένος. Σωστά ως εδώ. Και λέει ο πρωθυπουργός ότι έχετε, κύριε Τσίπρα, εσείς καμιά μελέτη. Εγώ δεν έχω. Πιστεύετε, mm-hmm, εσείς ότι ο κύριος πρωθυπουργός δεν είχε? Εγώ αυτό που πιστεύω και το είπα, κύριε Κουρουμπλή, είναι ότι ήταν επικοινωνιακή πατάτα και ήταν επικοινωνιακή πατάτα του Μητσοτάκη εκείνη, διότι η κοινή λογική δεν χρειάζεται καμία μελέτη. Καμία μελέτη δεν χρειάζεται να πει στην κοινή λογική ότι εντός μέθ είναι άλλη κατάσταση και εκτός μέθ είναι άλλη κατάσταση. Ακούστε. Έρχεται λοιπόν μία μελέτη, η οποία φέρει 2 υπογραφές που δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητείται. Και η μελέτη λέει αυτή ότι μέχρι το Μάιο πέθαναν 7.000 άνθρωποι άδικα. Ναι. Φανταστείτε μέχρι τώρα πώς πέθανε.
Γιατί άδεια, εννοείται άδικα, πέθαναν άδικα. Είσαι ένας πολιτικός, ακούστε με. Δεν λέει, δεν χρησιμοποιεί τέτοια λέξη, να είμαστε λίγο ακριβείς. Η επιστημονική μελέτη, πέθαναν άδικα οι άνθρωποι, δεν υπάρχει. 7.500, ότι πέθαναν 7.500 άνθρωποι, πέθαναν. Αυτό είναι γεγονός. Όχι, δεν πέθαναν, κάνετε μεγάλο λάθος. Η μελέτη λέει ότι πέθαναν 7.500 άνθρωποι που θα μπορούσαν να μην είχαν πεθάνει. Αυτό λέει. Αν τη διαβάσετε, εγώ τη διάβασα καλά. Ναι. Mm-hmm. Και τη συζήτησα και με ειδικούς. Ναι. Τουλάχιστον 4. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπετε, προσπαθούν να την απαξιώσουν. Αν δεν θα. Ωστόσο, μισό λεφτά, τη ξαναρωτάω. 7.500 πέθαναν που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν είχε γίνει τι. Αν στη Θεσσαλονίκη π.χ. Ναι. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκτός ΜΕΘ, ναι, δεν τους παρακολουθούσαν άσχετοι γιατροί. Κύριε Κουρουμπλή, να μου επιτρέπετε λιγάκι, γιατί το ήθελα να το συζητήσουμε και από την αρχή της. Αυτά τα λένε και οι συνδικαλιστές. Ναι, μισό λεπτάκι λιγάκι. Ακόμα αν είχαν εμβολιαστεί, κύριε. Αν είχαν εμβολιαστεί όλοι, κύριε. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι. Κύριε Κουρουμπλή, μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Το Ιπποκράτιο για μία περίοδο, ναι, πέθαναν 41 άνθρωποι και μέσα στη μέση, από αυτούς που πέθαναν από τη μέση ήταν 2. Οι υπόλοιποι ήταν εκτός. Και ξέρετε πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι. Με το πιο μαρτυρικό τρόπο, γιατί η ροή του οξυγόνου δεν είναι η κανονική, γιατί δεν επιτηρείται από άνθρωπο ειδικό και πνίγονται οι άνθρωποι. Ναι. Πνίγονται από το οξυγόνο μέσα στα πνευμόνια. Κύριε Κουρουμπλή, αυτό δεν το έχουν δει, θέλετε να μου πείτε οι γιατροί. Ξέρετε, γιατί με όλο αυτό που γίνεται, εσείς καλά είπατε ό,τι είπατε στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο δεν ξέρω ποιων συνθήκων. Αυτό αφορά το πολιτικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι όμως έχει ένα αντίκτυπο. Όταν λέτε δολοφόνους στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση άρα δίνει εντολές σε κάποιους για να προχωρήσουν στη δολοφονία. Άρα όχι, περνάμε στους υγειονομικούς. Ακούστε, όχι, όχι. Μην παρεξηγείτε. Όχι, πείτε μου, γι' αυτό θέλω να το διελευκάνουμε. Ακούστε. Ναι. Εγώ δεν μιλάω, δεν λέω ότι η κυβέρνηση πήγε και δολοφόνησε τους ανθρώπους. Η αμέλεια, η αδιαφορία και η ιδεολειψία που τους διακατέχει στο να μην στηρίξουν ένα σύστημα που μπορεί πραγματικά όχι μόνο να θεραπεύσει, αλλά και ένα σύστημα που θέλει στήριξη. Πηγαίνετε, ρε παιδιά. Δεν θα σας. Δεν κομίζω. Κύριε Κουρουμπλή, την ακούμε την επιχειρηματολογία. Πηγαίνετε σε ένα κέντρο υγείας της περιοχής. Ναι. Πηγαίνετε σε μια τόβη της περιοχής σας. Ξέρετε τι βλέπουμε, επειδή έχουμε πάει, κύριε Κουρουμπλή. Όχι, να τελειώσω. Να τελειώσω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Λέει, παιδιά, το εμβόλιο είναι χρήσιμο. Είναι καλό, ναι, είναι απαραίτητο, mm-hmm, αλλά δεν είναι πανάκια. Δίπλα στο εμβόλιο χρειάζεται και η προσοχή όλων, αλλά κυρίως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και έρχεται η κυβέρνηση σήμερα που συζητάμε, mm-hmm, και κόβει τη συνταγογράφηση από τους γιατρούς της γειτονιάς που είναι συμπεριφημένοι με τον ΕΟΠΗ, τον ανασφαλίστων, ως να μην είναι παιδιά του ίδιου θεραπευτή, και μέσα αυτούς τους ανασφάλιστους είναι η ανάπηροι. Με πήρε προχθές σε απόγνωση ένα παιδί που κάνει αιμοκάθαρση και μου λέει, κύριε Κουρμπή, με στέλνουν στο νοσοκομείο να πάρω συνταγογραφητό. Ναι. Άρα με στέλνουν στο θάνατο. Τι λέτε τώρα, κύριε Κουρμπή? Εγώ τι λέω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είπατε μια συγκεκριμένη κουμπέντα. Όχι, ακούστε με λίγο, να μου πείτε λίγο το εξής. Πάμε στους θανάτους εκτός ΜΕΘ. Έρχεται λοιπόν, έχουμε και είδαμε περιστατικά τις τελευταίες μέρες. Είδαμε περιστατικά ανθρώπων που είχαν τον κορονοϊό, είχαν κολλήσει, είχαν, πιστεύοντας ότι είναι μια απλή γρήπη, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι αμάν το εμβόλιο είναι το τσιπάκι, μείνανε στο σπίτι προσπαθώντας να γίνουν καλά από μόνοι τους, πήγαν τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο και μετά από δύο ώρες ή από μία μέρα πεθάνανε. Αυτούς τους δολοφόνησε η κακή πολιτική. Ακούστε αυτά. Είστε δημοσιογράφοι. Ναι. Τουλάχιστον πέστε ότι τα μεταφέρουν αυτοί που τα μεταφέρουν. Όχι. Όχι, ακούστε με λίγο. Μην το κάνετε αυτό. Τι είναι το κάνετε. Μα είναι γεγονότα αυτά που σας λέω. Είναι λάθος. Εσείς το ξέρετε. Ποιο? Ότι υπάρχουν περιστατικά τέτοια. Ότι είναι έτσι. Ξέρετε, είναι γνωστό σας περιστατικό. Συγγνώμη, έχουν γίνει επεμβάσεις, κυρία. Η εισαγγελία έχει επέμβει για τέτοια περιστατικά. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν επέμβει, κύριε Κουρουμπλή, για τέτοια περιστατικά. Η κυβέρνηση να δικαιολογηθεί με παραμύθια. Με παραμύθια. Το ότι υπάρχουν αντιεμβολιαστές που λέγανε στους ανθρώπους να μην σας διασωληνώσουν είναι παραμύθια. Ακούστε, εγώ είμαι βουλευτής. Παρετούμε από τη δραστηριότητά μου. Όποιος τολμάει να μου κάνει μήνυση για αυτά που λέω. Ναι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλετε, ακούω αυτό που είπα το πρωί εδώ. Είναι το εξής, ότι αυτό που είπε ο κύριος Κουρουμπλή στη Βουλή είναι
το επόμενο σκαλοπατάκι σε μια ρητορική που ακολουθεί γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς αισθάνεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι φταίει. Όχι, λέω, εσείς αισθάνεστε ότι είστε εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που είπατε. Εγώ δεν αισθάνομαι τίποτα. Εγώ αισθάνομαι, ακούστε, εγώ είμαι ένας βουλευτής που περπατάω στον δρόμο. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, είμαι ένας βουλευτής που έχω δύο κινητά και τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Μα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση κάπου θέλουν να πιαστούν. Παίρνουν ένα τηλέφωνο. Και ακούω μπάδες, αδελφούς να κλαίνε και να ζητάνε βοήθεια για μία μέρα. Ναι. Και την ίδια τους ρωτάτε αυτούς. Ακούστε με. Την ίδια στιγμή έρχεται η κυβέρνηση. Όπου λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, παιδιά, χτίστε την πρωτοβάθμια και περικόπτει από 250 εκατομμύρια της πρωτοβάθμιας φέτος θα κάνει 130. Και αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό είναι μια κριτική που πολύ σωστά τη διατυπώνεται. Okay. Αυτακόν θα δείτε τι θα γίνει το Γενάρη. Ναι. Αυτή λοιπόν καλώς τη διατυπώνεται αυτή την κριτική. Και να φυλάγεται ο κόσμος. Ωραία. Αν λοιπόν είναι δολοφονικές οι πολιτικές της κυβέρνησης. Να πάει να κάνει το εμβόλιο. Ναι. Να πάει να κάνει το εμβόλιο, να φυλάγεται. Ναι. Και τουλάχιστον έστω και αν εγώ θυσιάστηκα, με διέγραψε το κόμμα μου κτλ. Ναι. Αυτό έκρινε. Τουλάχιστον η κυβέρνηση να ακούσει αυτή την κραυγή αγωνία. Ωραία. Εγώ βάζω δύο συγκεκριμένα πράγματα και ρωτάω. Θεωρείτε, νιώθετε ότι είστε, ότι αυτά που, ουσιαστικά αυτό που είπατε αντίκειται σε ό,τι στην πολιτική του, στη γραμμή που εξέφρασε, στη ρητορική που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα γενικά. Ότι δηλαδή η υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση για τους θανάτους στα νοσοκομεία. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι δεν ενδιαφέρει κατά πόσον είναι δίκαιη ή άδικη η διαγραφή σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολιτικές ευθύνες. Μάλιστα. Έχει πολιτικές ευθύνες. Ποιος? Η κυβέρνηση. Λέει ο κύριος Κουρουμπλής. Ωραία. Πολύ σωστά. Θεωρείτε λοιπόν ότι η έκφραση που χρησιμοποιήσατε περί δολοφονιών πόσο απέχει από αυτό που έλεγε μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ, τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ασκεί κριτική για τα κακό σκήμενα. Το λέω γιατί έχει παραλυφθεί και από τον κύριο Πολάκη αυτή η ατάκα περί δολοφονιών. Και εγώ τι να κάνω, απολογηθώ για τον κύριο Πολάκη? Όχι. Εγώ απολογούμαι για τον εαυτό μου, κύριε. Μάλιστα. Εγώ διαγράφει από το κόμμα μου, είμαι αυτή τη στιγμή ανεξάρτητος βουλευτής με το κόστος αυτό και σας δηλώνω ότι δεν με ενδιαφέρει και αν δεν είμαι στην επόμενη τετραετία, αν ο ελληνικός λαός με στείλει στο σπίτι. Μάλιστα. Θα κάθω να γράψω τα βιβλία που έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει να γράφω τρία βιβλία. Για την πανδημία, για την πολιτική, για το κόμμα σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γράφω για την υπονόμευση της δημοκρατίας από το περιθώριο. Ναι. Γράφω τη δική μου αλήθεια από το 9 μέχρι το 19. Μάλιστα. Και γράφω και μια, κατά κάποιο τρόπο, αυτοβιογραφία της πορείας της ζωής μου από τα 10 μου χρόνια που έχασα το φως. Και βρέθηκα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στη σχολή την πρώτη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για δύο χρόνια, γιατί μπορεί να μην το ξέρετε. Ναι, το έχουμε υπόψη, το έχουμε υπόψη. Ναι, το ιστορικό, ναι. Κύριε Κουρουμπλή. Και έχετε ανοιχτή πρόσκληση, οπότε έρθετε Θεσσαλονίκη να έρθετε και στο στούντιο, έτσι. Να τα πούμε και στο στούντιο. Θα τα πούμε και πάντως, να σας ρωτήσω. Και πέρα, μιας που γνωριστήκαμε και έχουμε επαφή, οπότε κρίνεται. Θα ήθελα μόνο να σας παρακαλέσω, το λέω βέβαια και στον αέρα, στείλτε μου στο κινητό το mail σας για να σας στέλνω την πρόσκληση. Θα σας το στείλουμε, μην ανησυχείτε. Και με πολύ χαρά θα τα λέμε, γιατί μέσα από ένα τέτοιο διάλογο, ακόμα και έντονο, κάτι μπορεί να γίνει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουρουμπλή. Πώς αισθανθήκατε λιγάκι μετά την, για παράδειγμα, αισθάνομαι ότι σας κρέμασε το κόμμα σας. Ευνηδιαστήκατε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και πώς αισθανθήκατε, γιατί είδαμε και τον κύριο Φίλη και τον κύριο Σκουρλέτη να κρατούν αποστάσεις από εσάς. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Ας κρατούν. Όλοι κρινόμαστε, ξέρετε. Αισθανθήκατε πικρία? Περιμένατε άλλη αντιμετώπιση? Κοιτάξτε, όχι, εγώ δεν αισθάνομαι καμία πικρία. Εγώ έκανα ό,τι η συνείδησή μου πάντων κατεύθυνε, και από εκεί και πέρα θα κρυφθώ από τον ελληνικό λαό όταν θα έρθει η ώρα. Όπως θα κρυφθεί και ο κ. Μητσοτάκης, που ήρθε στη Βουλή και εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, ο πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας, πουλώντας το δάχτυλο στον Τσίπρα,
κύριε Τσίπρα, έχετε εσείς μελέτη? Μάλιστα. Δεν έχω. Καλά, αυτό ήταν, σας λέω, σας το είπα, ότι ήταν επικοινωνιακή πατάτα του Μητσοτάκη, αυτό, αλλά αυτό δεν μπορείτε να κρίνετε όλη τη διαχείριση πανδημία από μια επικοινωνιακή πατάτα. Αυτό σημαίνει ότι είναι θεοπαίχτης. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κρίση την οποία την κάνετε εσείς και καλώς την κάνετε. Ναι, και καλώς την κάνετε. Και σας έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το δικαίωμα να την κάνετε. Αλλά η ρητορική. Όταν μου λέγανε εμένα ότι είμαι προδότης, ξέρετε τι σημαίνει προδοσία. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Για την πατρίδα σου. Και τι κάνετε, εκδικήστε τώρα δηλαδή. Εκδικήστε τώρα. Εκδικήστε. Συγγνώμη κύριε Πολάκη. Δηλαδή είπατε την κουβέντα αυτή επειδή σας είπανε κάποιοι τότε προδότη. Εκδικητικά λειτουργείτε δηλαδή. Όχι, όχι. Ε, τότε γιατί μου το βάζετε ως αντίβαρο? Όχι. Το λέω γιατί εσείς δεν λέτε, παιδιά, ξεκινάτε και πέσατε πάνω στον κουρουπλί. Όχι, δεν πέφτουμε πάνω στον κουρουπλί. Τις συμπεριφορές. Δεν μας είπα δολοφόνους για το μάτι. Συγγνώμη τώρα. Πάτε πίσω σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το λέτε ψηφιστικά. Ναι, μα τι το λέτε τότε? Όχι, συγγνώμη, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η δεξιά έχει μάθει να θυματολογεί όταν είναι θέματα για τον εαυτό της. Όταν αυτή είναι στη θέση να πει στους άλλους αυτά που θέλει να πει, τα λέει με πολύ άνεση. Μα φαντάζομαι. Άμα, ακούστε, είμαι 20 χρόνια στη Βουλή. Άμα βρείτε μια φορά να έχω χαρακτηρίσει συνάδελφο βουλευτή, να έχω αμφισβητήσει τον πατριωτισμό. Είμαι ο βουλευτής που λέω. Όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είμαστε πατριώτες. Όλοι αγαπάμε την Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάω. Τώρα κάνω κριτική, τι κάνω. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι. Ναι, κύριε Κουρουμπλή, συμφωνούμε. Αυτό, το φίλο μου, εμένα, συμφωνούμε. Θα το φέρει πίσω. Ο φίλος σας, αυτός που πέθανε, πέθανε μήπως και λόγω του ότι, κάποιοι έχουν κάνει εκστρατεία. Η τελευταία του κουβέντα ήταν σώσε με, σώσε. Ναι, μήπως κάποιοι κάνανε εκστρατεία αντιεμβολιαστική και έχουν συμβάλει σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει κάνει αγώνα για το θέμα του εμβολιασμού. Ναι, δεν λέω για εσάς, δεν σας χαρακτηρίζω σαν αντιεμβολιαστή. Προς Θεού. Ήταν εμβολιασμένο. Προς Θεού. Έτσι. Λοιπόν. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε όταν θα είστε στη Θεσσαλονίκη εδώ στο στούντιο. Γεια σας.